Αντωνίνη Δυσοσμία στο κομμένο Μπεντάνια στο Ηράκλειο. Καφέ και μαύρα υγρά, τα οποία κατρακυλούν από μια τρύπα που έχει σχηματιστεί στο μνημείο, υγρά τα οποία καταλήγουν στο πεζοδρόμιο. Ναι, πολλές φορές περνάς, δεν μπορεί να περάσεις. Άμα ήταν χαμηλότερα, θα υποθέταμε άλλα. Αλλά είναι σίγουρα πάνω από ένα μήνα. Και μυρίζει. Και μυρίζει και είναι και απέσιο και οπτικά. Δεν ξέρω καταρχήν καν τι είναι αυτό. Και ούτε από πού προέρχεται. Όχι αυτό το χάλι. Πάρα πολύ έντονα. Κάθε φορά το ίδιο. Μυρίζουν πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πόσο καιρό είναι αυτή η κατάσταση, ξέρετε. Από τις προηγούμενες. Τον προηγούμενο μήνα, νομίζω, με τις βροχές τις πολλές τότε που είχε κάνει. Ο Δήμος περπαταεί αυτά τα πράγματα. Ο Δήμος. Δεν δίνει σημασία κανείς. Στα χωριά μας τα ίδια. Στον προφήτη ούτε δίνει σημασία άνθρωπος. Και όμως αυτές οι εικόνες αντικρίζουν πάνω από έναν μήνα δημότες που διασχίζουν το κομμένο Μπεντένι, χωρίς όμως μέχρι σήμερα κάποιος αρμόδιος να έχει διαφερθεί για το επίμαχο ζήτημα, προκειμένου αυτό να διερευνηθεί και να δοθεί λύση. Δεν έχει γίνει καλή δουλειά. Απλούστατα, αφού βλέπεις, ας πούμε, και από τα μπετάφ βγαίνει το νερό. Έχει γίνει από διάβρωση των μπετών. Δεν εξηγείται διαφορετικά, ας πούμε. Η υγρασία περνάει από πάνω, έχει χώματα, δεν έχει γίνει σωστή δουλειά από πάνω. Στη διάρκεια του ρεπορτάζ, δημότες εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για τη δυσοσμία, καθώς και για τη γενικότερη εικόνα που παρουσιάζει το μνημείο με τα γκράφιτι και όχι μόνο. Ούτε συντήρηση βλέπω, ούτε καθαριότητα υπάρχει. Γενικά είναι παραμελημένα. Απλά το αμελούν, όπως όλα τα υπόλοιπα. Όταν κάθεσαι στην καρέκλα, δεν δείχνεις ενδιαφέρον. Προφανώς είναι μια εικόνα άσχημη για τους επισκέπτες του Ηρακλείου κλπ. Από την πλευρά μας ενημερώσαμε τη ΔΕΙΑΗ, συνεργείο της οποίας έσπευσε στο σημείο για να παραλάβει δείγμα. Το υλικό αυτό στάλθηκε στο χημικό εργαστήριο της ΔΕΙΑΗ για ανάλυση, προκειμένου να διαπιστωθεί η προέλευσή του για το αν πρόκειται ενδεχομένως για στραγγίσματα από χώματα ή κάτι άλλο, ώστε να επιληφθούν στη συνέχεια οι αρμόδιοι. Δεν γνωρίζω να σας πω εγώ. Εγώ απλά θα μεταφέρω το δείγμα κάτω στο εργαστήριο. Από εκεί πέρα θα μιλήσετε, ναι, με τον κύριο Κουμάκη. Πάντως μυρίζει αυτό. Μυρίζει, ναι. Σημάδια εγκατάληψης κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός και πάνω από το μνημείο. Και όλα αυτά με φόντο παγίδες ατυχήματος για πεζούς που επιθυμούν να κάνουν τη βόλτα τους ατύχη.